Πού γεννήθηκε η Ολυμπιάδα? Η αρχαία Πασαρώνα, γεννήτηρα της πριγκίπισσας των Μολοσσών και μητέρα του μεγάλου Αλεξάνδρα Ολυμπιάδας, τοποθετείται, σύμφωνα με τον αρχαιολόγο της Ηπείρου, Σωτήρη Δάκαρη, βορειοδυτικά του Λεκανοπεδίου των Ιαννίνων, σε απόσταση 8 χιλιόμετρων από την πόλη. Η συστηματική ανασκαφή αποκάλυψε στην κορφή ενός λόφου στο Μεγάλο Γαρδίκι οχυρωμένη θέση, ενώ στους πρόποδες του βρίσκεται ο αρχαίος ναός που ταυτίστηκε με τον Άριο Δία. Η Ολυμπιάδα ήταν η κόρη του Νεοπτόλεμου του Β' και γεννήθηκε το 373 π.Χ. πιθανότητα στην πρωτεύουσα των Μολοσσών, Πασαρώνα. Η γυναίκα με τη δυναμική προσωπικότητα είχε τα ονόματα Πολυξένη στην παιδική της ηλικία, Μυρτάλη όταν παντρεύτηκε, ενώ πήρε το όνομα Ολυμπιάδα μετά τη νίκη του σύζυγου της Φιλίππου του Β' στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 356 π.Χ. στις Σαρματοδρομίες. Η έντονη προσωπικότητα της Ολυμπιάδας και η επιρροή της ακολούθησαν το γιο της Μέγα Αλέξανδρο έως το τέλος. Ο προϊστάμενος της εφορίας αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Κώστας Σουέρεφ, μίλησε στο ΑΠΕΜΠΕ για το ιστορικό χαρακτήρα της Ολυμπιάδας και την αρχαία Μολοσσία. Οι γυναίκες και οι κόρες των βασιλέων στη Μολοσσία ήταν συνδεδεμένες με τα ιερά της περιοχής, αναφέρει. Γι' αυτό οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι πιθανότατα η Ολυμπιάδα είχε συνδεθεί άμεσα με το ιερό του Δία και της Διόνης στη Δωδόνη. Συνάντησε τον Φίλιππο τον Β' στο ιερό των μεγάλων θεών της Αμοθράκης και οι ιστορικές πηγές υποστηρίζουν την άποψη πως η Ολυμπιάδα μετήχε της προβολής και του Μακεδονικού βασιλείου στη σχέση με τον Ηρακλή και τον Δία. Ο Φίλιππος ο Β' όταν ήρθε στην Ήπειρο πρόσθεσε τις παλιές περιοχές των Αποικιών στα παράλια του Ιωνίου, όπως η Αμβρακία στο βασίλειο των Μολοσσών. Λέγεται ότι η Ολυμπιάδα με το μικρό της γιο Αλέξανδρο έμειναν στη Μολοσσία και στη Δωδόνη, όταν ο Φίλιππος ο Β' σύμφωνα με τις συνήθειες της εποχής παντρευότανε και άλλες γυναίκες. Όταν ο Αλέξανδρος ανέλαβε το θρόνο, οι σχέσεις των Μολοσσών και των Μακεδόνων ήταν άριστες. Ο Μέγα Αλέξανδρος στην αρχή της εκστρατείας του επισκέφτηκε πρώτα το ιερό του Άμμονα στην Αίγυπτο, το οποίο συνδέεται άμεσα με το ιδρυτικό μύθο του μαντίου της Δωδόνης. Εξάλλου, η Ολυμπιάδα, σύμφωνα με τις πηγές, πρόβαλε τα χθόνια γυναικεία χαρακτηριστικά της Διόνης, εκδοχή της μητέρας γης, δηλαδή την εξοικείωσή της με τα φίδια. Το γεγονός ότι ο Δίας ενώθηκε μαζί της με τη μορφή του φιδιού οδήγησε τον Αλέξανδρο να θεωρεί πως ήταν γιος του Δία. Μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Ολυμπιάδα αγωνίστηκε να κρατήσει τη διαδοχή στο θρόνο για τον ανήλικο Αλέξανδρο τον Δέλτα, γιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Ροξάνης. Εξ όσων γνωρίζουμε, επισημαίνει ο Σουέρεφ, ο Κάσανδρος συνόδευσε από την Βαβυλώνα τον μικρό Αλέξανδρο τον Δέλτα και τη Ροξάνη στη Μακεδονία και Άδα. Ανέλαβε να τους προστατεύσει μέχρι την ενηλικίωση, άλλοτε στην Ήπειρο και άλλοτε στην οχυρωμένη Πίνδα. Ακολούθησαν αιματηρές ίντρικες για τη διαδοχή στο θρόνο και η Ολυμπιάδα εξολόθρευσε πιθανούς διεκδικητές. Ο Κάσανδρος κατόρθωσε να επιβληθεί τελικά και από επιτηρητής του θρόνου έγινε βασιλιάς και παντρεύτηκε την ετεροθαλή αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Θεσσαλονίκη. Η Ολυμπιάδα, η οποία όριζε τη Μακεδονική φρουρά, υποχρεώθηκε να παραδώσει την Αμφίπολη στο Κάσανδρο, ο οποίος στη συνέχεια οδήγησε στο θάνατο την Ολυμπιάδα στη Πίνδα, με διαταγή του να παραμείνει άταφη. Λέγεται μάλιστα ότι κάλεσε τους συγγενείς των νεκρών διεκδικητών του θρόνου να τη θανατώσουν με λιθοβολισμό. Στο τέλος του 4ου αιώνα π.Χ. η Μολοσσία αρχικά τοποθετείται στο ευρύτερο χώρο του Λεκανοπεδίου μέχρι τη Κόνιτσα, ενώ στη συνέχεια περιέλαβε και τη Δωδόνη.
ήταν το βασίλειο των Ιακηδών ή των Μολοσσών. Οι πιο σημαντικοί βασιλείς ήταν ο Θαρύπας, ο Αλκέτας, ο Αλέξανδρος ο Άλφα, ο Μολοσσός, αδελφός της Ολυμπιάδας, και ο Πύρος, ανιψός της Ολυμπιάδας, που γεννήθηκε λίγα χρόνια μετά το θάνατο του μεγάλου Αλεξάνδρου, καταλήγει ο κύριος Σουέρεφ.